Οι συνάδελφοι εδώ πέρα στην κοπή της Πίτας και στη συνέλευση που θα κάνουμε, που θα προηγηθεί, να συζητήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα και να ξεκινήσουμε σε μια καινούρια βάση, να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Πάρα πολλοί συνάδελφοι, σας πληροφορώ από τα δικαστήρια, αυτή τη στιγμή διορίζονται σε άλλες υπηρεσίες και φεύγουν. Έχουν ξεκινήσει ήδη, έχουμε μείνει το 60% του προσωπικού, έως τέλος της χρονιάς θα έχουμε μείνει το 30%. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Οι δουλεύουν μέχρι πολύ αργά το απόγευμα, πάρα πολλοί συνάδελφοι. Τους έχω δει με τα μάτια μου μέσα στο κτίριο, γιατί είμαι και υπεύθυνος του κτιρίου. Και οι μισθοί μας έχουν καθυλωθεί. Μας δίνουν 40 ευρώ υπερορίες. Μας λένε ότι πήραμε αυξήσεις και έχουν βγάλει στα κανάλια και η αύξηση είναι 3 ευρώ που κόψανε την αλληλεγγύη, ένα ποσό αλληλεγγύης 3 ευρώ το μήνα. Αυτή είναι η αύξηση που λένε στα κανάλια για όλους τους υπαλλήλους. Καλέσαμε τον κύριο Διαμάντη να αποφασίσουμε όλοι μαζί να μας πούν τι μέλη γενέστε, τι πληροφορίες έχουν από το Υπουργείο, το οποίο πλέον είναι διαλυμένο. Σας το λέω έτσι ξεκάθαρα, δεν υπάρχει Υπουργείο. Επειδή πήγα και το είδα με τα μάτια μου, δεν υπάρχουν υπάλληλοι στα γραφεία στο Υπουργείο. Τηλέφωνα δεν σηκώνουν, καμία έπαφη. Οι δικαστές πιέζουν, τους είπαμε να βοηθήσουν κι αυτοί.